Δεν θα κρατήσει πολύ παλιά. Μέχρι αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι θα έχουν τελειώσει όλα τουλάχιστον για την Αττική. Αλλά είναι μια ψυχρή εισβολή η οποία έρχεται από την Ουκρανία, δηλαδή την παλιά Ρωσία ουσιαστικά, με πολύ ψυχρές μάζες, βοριάδες και χιονοπτώσεις, επιλεκτικές όμως. Δεν θα ρίξει παντού το χιόνι που έριξε με την Αριάδνη, αλλά θα τοπικά στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, την στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, θα ρίξει και σε παιδινές περιοχές, στα 200 μέτρα και πάνω. Επίσης στην Αττική περιμένουμε χιόνια γύρω-γύρω στα βουνά όλα, αλλά θα ρίξει και κάποια νυφάδες. Ακόμα και μέσα στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει και αυτή η μικρή πιθανότητα. Για χιονοστρώσεις δεν το συζητάμε, χιονοστρώσεις στα βουνά μόνο και στις γύρω περιοχές που είναι όμορες με τα βουνά, δηλαδή τα βόρεια προάστια και στο λιμιτό Καρέας, Αργυρούπολη κτλ. Η θερμοκρασία είναι το σημαντικό ότι θα πέσει και πάρα πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και περιοχές με ολικό παγετό που δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από το μηδέν. Με ελάχιστη σήμερα τους μείον 6, μείον 7 και μέγιστη τους 3-4. Στη κεντρική Ελλάδα τους μείον 6, μείον 5 με μέγιστη τους στα δυτικά όμως τους 10-11. Και στην Κυκλάδα στην Κρήτη και Δωδεκάνηση αρχή τα πράγματα θα είναι καλά, αν και στην Κρήτη θα χιονίσει από απόψε μέχρι και αύριο και μεθαύριο. Η κακοκαιρία θα τραβηχτεί αύριο νοτιότερα, θα επηρεάσει μόνο την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια. Η Εύβοια πάλι θα δεχτεί πολύ χιόνι, την ανατολική Πελοπόννησο και σιγά σιγά θα εκτονώνεται, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αύριο ήλιο με δόντια. Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί και στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπου και στην Αττική περιμένουμε από αύριο το απόγευμα να καθαρίσει το παράγμα και να έχουμε και ηλιοφάνεια τοπικά βέβαια. Η θερμοκρασία όμως κατάψυξη στη Βόρεια Ελλάδα από μείον 10 έως 4-5 βαθμούς πάνω από το 0 στη Βόρεια Ελλάδα, από μείον 6-7 έως 10 στα κεντρικά και κυρίως στις δυτικές περιοχές που εκείνες θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία λιγότερο. Εκεί θα έχουμε μόνο βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και κυρίως στις νότιες περιοχές της δυτικής χώρας, δηλαδή από Καλαμάτα και νότια Πελοπόννησο. Ενώ στην Αθήνα αύριο περιμένουμε θερμοκρασία από μείον 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια προάστια όμως δεν αποκλείεται να είναι και κάνα 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα κάποιες χιονοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, ήδη χιονίζει και δεν αποκλείεται να πέσει και καμιά νυφάδα και στο κέντρο της πόλης αργότερα προς το βράδυ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα από 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα γύρω ορεινά από μείον 1, μείον 2 εκεί. Το Σάββατο βελτιώνεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα λιακάδα, με κρύο όμως τσουφτερό και πολικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες από μείον 12 στα ορεινά έως γύρω στους 5 με 6 βαθμούς πάνω από το 0, στα κεντρικά από μείον 6-7 έως 10, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που το Σάββατο θα έχει πολύ κρύο και θα πέσουν και τα τελευταία χιόνια στην Κρήτη, στα βουνά της Κρήτης, από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται, Τάσο, ότι περνάει γρήγορα αυτό, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό, αλλά γρήγορο. Ξόφαλτσα περνάει σε εμάς. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Γεια σκέψου να μας έμενε πάλι 2-3-4 μέρες. Καλό θα ήταν να μην έρθει, αλλά αφού ήρθε έστω και ξόφαλτσα, καλό είναι επειδή θα μας αγγίξει πολύ. Κάθε 10 μέρες όμως, 7, 8, 9 μέρες. Και κάθε εβδομάδα έχουμε και μια ψυχρή εισβολή. Πάλι. Φαίνεται όμως ότι ο Φλεβάρης μπαίνει πιο ήπιος και φαίνεται ότι τις πρώτες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, θα είναι τα πράγματα πιο μαλακά και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Εν τω μεταξύ οι άλλες είναι εγκαστρωμένες και δεν μπορούν να γεννήσουν. Λόγια τις αλκιονίδες. Και οι αλκιονίδες περιμένουν. Οι αλκιονίδες περιμένουν τις αλκιονίδες ημέρες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Οι αλκιονίδες ή μπορούν να έρθουν Τάσο και Φλεβάρι. Αμένως η 15 Φεβρουαρίου είναι μέσα στα πλαίσια του από 15. Ξεπεράσαμε τον πρόωρο το κετό, συμπληρώθηκε η κοίηση και ακόμα είναι. Αλκιονίδες θεωρούνται μέχρι και 15. Αυτά είναι ανθρώπινα βέβαια, εμείς τα λέμε. 15 Φεβρουαρίου, ναι. Ωραία, ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε.